Συναγερμό σήμαινε το πρωί στην Οικουμενίτσα όταν ξέσπασε φωτιά σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο το οποίο είχε αναχωρήσει για την Βενετία και επέστρεψε στο λιμάνι της Οικουμενίτσας ενώ προσέδεσε αυτό δύναμα στο λιμάνι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με χερσαία οχήματα δίνοντας μάχη προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του πλοίου ενώ έσπευσε και ένα ρημουλκό, ένα πλοιάριο της πυροσβεστικής καθώς και ένα πλωτό του λιμενικού σώματος. Χωρίς προβλήματα έγινε και η αποβίβαση των 538 επιβατών και των 75 μελών του πληρώματος. Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθούν ένας Κούρδος μετανάστης με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των αναθυμιάσεων από την πυρκαγιά, ενώ δύο επιβάτες του πλοίου που αντιμετώπισαν νωρίτερα προβλήματα υγείας λόγω της φωτιάς διακομίστησαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών της Οικουμενίτσας. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν αμέσως μετά. Επρόκειτο για έναν 80χρονο Έλληνα και έναν Γερμανό, ο οποίος έφερε ένα ελαφρύ έγκαυμα στο πόδι. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκδηλώθηκε λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι της Οικουμενίτσας στον Καράσα από Νταλίκα. Άμεσα δόθηκε εντολή για την επιστροφή του, ενώ η φωτιά μετά από λίγες ώρες τέθηκε υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, δεν διαπιστώθηκε ρήπανση, ενώ την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Οικουμενίτσας.